Στη Βουλή για Συζήτηση, στέλνει ο Κυριακό Μητσοτάκη στο ζήτημα τη ενεργειακή κρίση και την αντιμετώπιση τη μεγάλη ανόδου των τιμών. Μάλιστα, η κυβέρνηση βρίσκεται σε συνεχή συσκέψη προκειμένου να κλειδώσει ένα μεγάλο πακέτο για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων στο ενεργειακό πεδίο. Σύμφωνα με πληροφορίε, το νέο πακέτο στήριξη που ετοιμάζεται να ανακοινώσει η κυβέρνηση τι επόμενε ημέρε θα περιλαμβάνει πολιτική οριζόντια παρέμβαση ώστε να πιάσει και καταναλώσει μεγαλύτερε των 300 κιλοβατόρων. Στη Βουλή κατατέθηκε σήμερα τροπολογία του ΣΥΡΙΖΑ που είχε προαναγγείλει ο Αλέξη Τσίπρα για την προστασία των καταναλωτών και των επιχειρήσεων που απειλούνται με διακοπή ρεύματο εξαιτία. Τη αδυναμίας του να πληρώσουν του υπέρογου λογαριασμού ρεύματο. Κρεσέντο προκλητικών δηλώσεων ακούστηκε για άλλη μια φορά από το φιλοκυβερνητικό CNN Τουρκ με τον αναλυτή και απόστρατο αντιπτέραρχο Ερντογάν Καρακού να υποστηρίζει ότι το σχέδιο τη ελληνική κυβέρνηση είναι να αποκλείσει την Τουρκία από τα F-16. Για παρόμοιο παιχνίδι με την Ουκρανία κατηγορεί την Κυπριακή Δημοκρατία ο τουρκοκύπριος ηγέτη Ερσίν Τατάρ υποστηρίζοντα πως στην Κύπρο έχουν δοθεί επιθετικά όπλα αξίας 300 εκατομμυρίων ευρώ και πως οι Ελληνοκύπροι προσπαθούν να χύσουν αίμα. Η ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι σε εργοστάσιο βιομάζα στα Γρεβενά και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή Μαυρανέη. Από την έκρηξη τραυματίστηκε σοβαρά ένα νεαρό εργαζόμενο, ο οποίο διακομίστηκε για νοσηλεία στη Θεσσαλονίκη. Συγκλονισμένοι, σοκαρισμένοι και απαρηγόρητοι είναι οι γονεί του τρίχρονου κοριτσιού που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή στη Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, αναπάντητα παραμένουν τα ερωτήματα που έχουν προκύψει από τον θάνατο του παιδιού. Η υπόθεση που εξετάζεται είναι η τρίχρονη να είχε αγκοιίτιδα λόγω νόσηση από κορονοϊό, κάτι το οποίο τη προκάλεσε πολιοργανική ανεπάρκεια. Ένορκη διοικητική εξέταση, προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκε, κάτω από τι οποίε σημειώθηκε την περασμένη Κυριακή το ατύχημα τη 8χρονη στην παιδική χαρά στην παραλία. Διενεργή διοίκηση του Δήμου Θεσσαλονίκη, όπω ανέφερε ο Αντιδήμαρχος τεχνικών έργων Μάκη Κυριζίδη. Ο ίδιο ανέφερε πω έχουν ξεκινήσει έλεγχοι σε όλε τι παιδικέ χαρέ δικαιοδοσία του Δήμου για να εντοπιστούν και να αποκατασταθούν τυχόν φθορέ. 8.015 κρούσματα κορονοϊού ανακοίνωσε ο ΕΟΔΙ, εκ των οποίων τα 3.373 στην Αττική και τα 740 στη Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, 32 συμπολίτε μα έχασαν τη ζωή του, ενώ 231 είναι διασωλυνωμένοι. Στο 3,79% ο δείκτη θετικότητα. Σε κλίμα οδύνη, πραγματοποιήθηκε σήμερα η κηδεία του Βασίλη Ντινόπουλου, ο οποίο βρέθηκε νεκρό στο σπίτι του την περασμένη Κυριακή. Νεκρή εντοπίστηκε η 16χρονη ηθοποιό Καηλία Πόση, η οποία έχει γίνει γνωστή από την εμφάνισή τη στο reality show για παιδιά Τόντλερ Σεντιάρας. Με μια λιτή ανακοίνωση, η οικογένειά τη επιβεβαίωσε τον θάνατό τη, λέγοντα πω οφείλεται σε αυτοκτονία. Σε δισεκατομμύρια δολάρια ανέρχονται τα έσοδα τη Pfizer το πρώτο τρίμηνο του έτου, με τα περισσότερα εξ αυτών να προέρχονται από το εμβόλιο τη εταιρεία κατά τη COVID-19. Όλη η τη ημέρα στο mynews.gr.